Καλώς ήλθατε σε μια ακόμα εκπομπή του Γονείς 24/7. Σημερινό μας θέμα, η εκπαιδευτική ρομποτική. Καλεσμένος μας, ο Κωνσταντίνος Βασιλείου, ιδρυτής και πρόεδρος της EduAct. Εκπαιδευτικός και υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Καλώς ήλθατε, κύριε Βασιλείου. Καλώς σας βρήκα. Αρχικά να πούμε ότι η EduAct είναι ένα φιλεκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό σωματείο. Σωστά. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Τι είναι ακριβώς η εκπαιδευτική ρομποτική? Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι στην ουσία η παιγνιώδης προσέγγιση της γνώσης μέσω αυτόνομων κατασκευών. Και όταν λέμε αυτόνομων, δηλαδή κατασκευών που μπορεί να φτιάξει κάποιος και να μπορούν να λειτουργήσουν από μόνες τους βάσει προγραμματισμού. Άρα, δεν ξέρω αν ήμουν αρκετά. Μαθαίνω μέσα από το παιχνίδι ουσιαστικά να φτιάξω ένα ρομπότ. Ακριβώς, μπορείτε να το πείτε και έτσι. Το ζήτημα είναι τι είναι ακριβώς το ρομπότ, τι ήταν το ρομπότ πριν από 5 χρόνια, τι μπορεί να είναι ένα ρομπότ σήμερα και τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Το αύριο. Το ζήτημα λοιπόν είναι ακριβώς να μπορέσουμε, και αυτό είναι και το όραμα του οργανισμού, να βοηθήσουμε τα παιδιά μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης να είναι έτοιμοι ψηφιακά και γράμματα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις της τέταρτης τεχνολογικής επανάστασης και του 21ου αιώνα που έρχεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Mm-hmm. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται, από ποια ηλικία ένα παιδάκι μπορεί να ξεκινήσει τα εργαστήρια της εκπαιδευτικής ρομποτικής? Οι ηλικίες που βασικά κάποιος μπορεί να ξεκινήσει είναι περίπου στα 6 ετών. Και συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά προχωράνε τμηματικά, γνωρίζουν κάποια πράγματα. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε εμείς την εκπαιδευτική ρομποτική είναι στην ουσία προσπαθούμε να συνδέσουμε οτιδήποτε κάνουν με τα χέρια τους με οτιδήποτε έχουν μάθει στο σχολείο θεωρητικά. Άρα λοιπόν φανταστείτε ότι τη στιγμή που μπορεί να ξεκινήσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει, ένα project που έχει να κάνει με τα γρανάζια και τη χρησιμότητά τους. Γιατί όπως ξέρετε σε ένα ρομπότ, για να κινηθεί χρειάζονται γρανάζια. Εκεί λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες μαθηματικών. Τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει διαίρεση, πολλαπλασιασμός, πρόσθεση, αφαίρεση. Γιατί πολύ απλά με τα γρανάζια έχουμε πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Τώρα, αυτό σε μικρές ηλικίες. Προχωρώντας λίγο περισσότερο, τότε μπαίνουν και ζητήματα φυσικής. Άρα λοιπόν εκεί μπορούμε να δούμε τι σημαίνει αδράνεια, τι σημαίνει κίνηση, ποια είναι η δυναμική της κίνησης και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα. Για μας το σπουδαίο και το μεγάλο θαύμα που βλέπουμε καθημερινά είναι ότι στην ουσία τη στιγμή που τα παιδιά καταλάβουν ότι οι γνώσεις που με ευκολία ή δυσκολία παίρνουν το πρωί στο σχολείο μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν κάπου πρακτικά, τότε πηγαίνουν πολύ πιο διψασμένοι την επόμενη μέρα να μάθουν πράγματα. Και το ζήτημα είναι ότι πλέον δεν κάνουν τη μάθηση και τη γνώση μόνο ζήτημα του πρωινού σχολικού προγράμματός τους, αλλά το χρησιμοποιούν 24 ώρες το 24ωρο. Και χρησιμοποιώντας τα project, ξαφνικά τα παιδιά μπαίνουν σε μια λογική να ρωτήσουν τους γονείς, να ρωτήσουν ειδικούς, να ψάξουν στο ίντερνετ και να μάθουν όσο γίνεται περισσότερα πράγματα. Οπότε η γνώση δεν ακολουθεί στην ουσία την ηλικιακή κατάσταση ή την σχολική βαθμίδα, βλέπουμε ότι ξαφνικά εκτινάσεται. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν κύκλοι εργαστηρίων ή είναι σεζόν, δηλαδή σαν ολόκληρη σχολική χρονιά? Πώς λειτουργούν τα εργαστήρια? Γενικότερα, εμείς ως οργανισμός δράση για την εκπαίδευση, παρόλο που ξεκινήσαμε και λειτουργούμε με τη βοήθεια πολλών εθελοντών, εκπαιδευτικών, έχουμε μέντορες πανεπιστημιακούς. Αυτό που ακριβώς συμβαίνει είναι ότι εμείς θέλουμε οποιαδήποτε επαφή, εκπαιδευτική επαφή με τα παιδιά, να μην θυμίζει καθόλου μια σχολική δραστηριότητα. Να μην θυμίζει μάθημα. Ακριβώς. Δηλαδή. Οπότε όλα μας τα εργαστήρια θέτουν στόχους, βασίζονται σε project, δηλαδή σε μικρές θεματικές ενότητες, ή βασίζονται στη λύση καθημερινών προβλημάτων. Οπότε εκεί ακριβώς τα παιδιά έχουν όσο χρόνο χρειάζονται να λύσουν ένα πρόβλημα της καθημερινότητας, να παρουσιάσουν τη λύση τους και βέβαια
Το σπουδαίο είναι ότι καταλαβαίνουν και τα ίδια ότι για να πετύχουν τη λύση πρέπει να συνεργαστούν. Κανένας μας δεν μπορεί να βρει τη λύση μόνος. Άρα, αυτή θα ήταν μία από τις επόμενες ερωτήσεις μου. Άρα, το εργαστήριο αυτό δεν είναι ατομικό, είναι ομαδικό. Ακριβώς. Βασίζεται... Βασίζεται στην ομαδικότητα. Ξέρετε, πλέον, επειδή ως οργανισμός αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά, όπως σας είπα, να είναι έτοιμα για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Και η σχέση εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και ειδικά σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή ξεπερνάει μια μεγάλη οικονομική κρίση και η μεγαλύτερη ανησυχία πολλών είναι θα συνεχίσουν να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, θα γυρίσουν οι επιστήμονες που έφυγαν πίσω. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει? Θέλουμε οπωσδήποτε τα παιδιά να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις καινούργιες προκλήσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σε όλα τα μοντέρνα εργασιακά περιβάλλοντα αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλοι συνεργάζονται με όλους. Πλέον οι εταιρείες δεν ψάχνουν ποιος είναι ο καλύτερος γνώστης, αλλά ποιος είναι αυτός που μπορεί να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα, να επανακάμψει από τα λάθη του και τελικά αφού συνεργαστεί να μπορέσει να συνεχίσει και να δώσει μια λύση. Μέσα από τη συνεργασία, μέσα λοιπόν, επιτυχαίνονται πολλά. Θα ξανάρθω λίγο στο εργαστήριο και θέλω να μου πείτε το χρόνο των εργαστήριων. Δηλαδή, πόσο χρόνο θέλει το παιδάκι, σε κάθε εργαστήριο, πόση ώρα, μία, δύο ώρες, πόσο κρατάει? Πολύ καλή ερώτηση και χρήσιμη για τους γονείς, γιατί συνήθως έχουμε τα παιδιά μας σε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε... Και βάζουμε και την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα σε αυτό. Δηλαδή, λέμε ότι τη Δευτέρα τα παιδιά μπορεί να πάνε κολύμβηση ή μουσική, την Τρίτη θα κάνουν αυτό. Η δική μας προσέγγιση βασίζεται και σε αυτή τη συνήθεια που έχουμε ως γονείς, αλλά προσπαθούμε σιγά σιγά να καλλιεργήσουμε και τους γονείς και τα παιδιά. Είναι λίγο πιο δύσκολο με τους γονείς. ούτως ώστε να μπουν στην κουλτούρα που σας εξηγούσα πριν, δηλαδή τη συνεχούς ανακάλυψη της γνώσης. Που σημαίνει ότι ένα εργαστήριο κλασικό για μας μπορεί να είναι μια μισή ώρα την εβδομάδα, αλλά πολύ σύντομα οθούμε γονείς και παιδιά στο να συστήσουν ομάδες, είτε από παιδιά που έρχονται στα εργαστήριά μας, είτε από παιδιά που μπορεί να είναι συμμαθητές τους ή να κάνουν μαζί μουσική ή κάποιο άθλημα, και να συστήσουν μια ομάδα ρομποτικής η οποία θα κατέβει στο διαγωνισμό στο First Lego League. Εκεί ακριβώς, τη στιγμή που κάποιος αποφασίσει ότι θα μπει σε αυτό, έχει ένα σταθερό τρίωρο την εβδομάδα που βρίσκεται όλη η ομάδα για να προετοιμαστεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς σε 2 μήνες περίπου από τη στιγμή που ξεκινάνε η προετοιμασία της ομάδας έρχεται ο διαγωνισμός, όσο πλησιάζουν προς το διαγωνισμό, τόσο εντείνονται και οι προσπάθειες της ομάδας, οπότε μπορεί να βρίσκονται περισσότερο από 3 ώρες, περισσότερο από 1 φορά την εβδομάδα. Μάλιστα. Και όλο αυτό να δείξει ότι, καταρχήν, όσο και αν δεν έχουμε χρόνο, όταν θέλουμε κάτι μπορούμε να το βρούμε. Το βρούμε. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στα παιδιά να διαχειριστούν το χρόνο τους. Βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν, και αυτό είναι από τα άμεσα αποτελέσματα της ενασχόλησης με την εκπαιδευτική ρομποτική, ότι πλέον τα παιδιά που ασχολούνται με τη ρομποτική δεν παίζουν άσκοπα στο διαδίκτυο ή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Χρησιμοποιούν ως εργαλείο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χρησιμοποιούν την οθόνη ως κάτι χρηστικό και αυτό. Κάτι που θα τους εννοείται προσφέρει ότι γνώση. Θα παίξουν και ακόμα και μέσα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά το ζήτημα είναι να τα χρησιμοποιήσουν και αυτά ως εργαλείο έμπνευσης. Ας πάμε λίγο στο μέρος των διαγωνισμών. Για να πάρει ένα παιδάκι μέρος στους διαγωνισμούς, πρέπει να έχει ολοκληρώσει κάποιο κύκλο εργαστηριών? Για να συμμετάσχει κάποιος στους διαγωνισμούς μας, δεν χρειάζεται να έχει καθόλου πρώτερη γνώση ή εμπειρία εκπαιδευτικής ρομποτικής. Διότι ακριβώς η προσέγγιση μας έχει στο ότι θέλουμε τα παιδιά που γνωρίζουν και θα είναι μέλη της ομάδας να βοηθήσουν τα καινούργια μέλη των ομάδων που δεν θα έχουν πρώτερη γνώση να την αποκτήσουν. Οπότε χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το ρόλο του μέντορα και αυτός ο ρόλος είναι και του προπονητή μας και του εκπαιδευτή, αλλά την ίδια στιγμή και της υπόλοιπης ομάδας. Αυτό που έχουμε κατανοήσει τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι όταν ένα παιδί καταφέρει από τη θεωρητική γνώση που έχει μέσα του να την περάσει στα χέρια του και να κάνει πράγματα και αμέσως μετά να εξηγήσει αυτά σε κάποιον άλλον, τότε έχει προσλάβει σχεδόν σε 90% την γνώση αυτήν και την έχει κάνει κτήμα του για πάντα. Στο διαγωνισμό, παίρνει βραβείο καλύτερος?
Στο διαγωνισμό. Υπάρχει δηλαδή ανταγωνισμός. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν σε πανελλήνιο επίπεδο 2.000 παιδιά, τα οποία όλα παίρνουν μετάλλιο και βεβαίωση συμμετοχής. Νικητής είναι οποιοδήποτε καταφέρνει να κάνει γνώση, να κάνει κτήμα του τη γνώση γενικότερα. Άρα από εκεί και πέρα, όλοι είναι νικητές. Από εκεί και πέρα, βέβαια, καθώς είναι διαγωνισμός, αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε είναι από τους τοπικούς μας διαγωνισμούς να προκρίνονται το 30% των ομάδων και να συμμετέχουν σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα περίπου στις 60 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Από εκεί, επειδή ακριβώς υπάρχει διαγωνιστικό κομμάτι, υπάρχουν περίπου 10 ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα μας σε διάφορα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μόλις δεχτήκαμε μια δεύτερη πρόσκληση από την Αμερική, οπότε 2 ομάδες θα εκπροσωπήσουν άλλα στην Αμερική. Υπάρχουν διαγωνισμοί που γίνονται στην Ουρουγουάη, στη Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και στην Τουρκία. Άρα, η εκπαιδευτική ρομποτική τι έχει να προσφέρει σε ένα παιδί? Ένας γονιός γιατί να επιλέξει την εκπαιδευτική ρομποτική ως δραστηριότητα για το παιδί του? Να σας το ανατρέψω λίγο και να πω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό ένας γονιός να επιλέξει την εκπαιδευτική ρομποτική μαζί με το παιδί του. Αυτό που προσπαθούμε να... Άρα το παιδί ουσιαστικά να επιλέξει. Ακριβώς. Και να παροτρύνει το γονιό. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Εμείς θέλουμε όχι κάποιος να φτιάξει το πρόγραμμα ενός παιδιού και να πει καλό θα ήταν για σένα να πας και σε αυτό, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, όπως εξηγούσα και πριν, ένα εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής να γίνει μία δεύτερη ξένη γλώσσα. Να γίνει ένα μάθημα. Ένα ακόμα μάθημα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ο γονιός, μάλλον το παιδί να ζητήσει, ο γονιός να του δώσει την ευκαιρία. Και βέβαια να μην πάει και να τα αφήσει σε ένα εργαστήριο ρομποτικής, αλλά να μπει μαζί του στη διαδικασία μιας ομάδας. Να είναι ο δικός του μέντορας, να είναι ο μέντορας του παιδιού που μαζί θα καθίσουν το βράδυ, το απόγευμα και θα ψάξουν δύο πράγματα παραπάνω. Mm-hmm. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι όσο περισσότερο ανακαλύπτουν τη γνώση, τόσο περισσότερα πράγματα κατανοούν ότι γνωρίζουν τα ίδια, γιατί τα παιδιά έχουν άπειρες δυνατότητες. Τα σχολεία κάνουν εξαιρετική δουλειά σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση στην καθημερινότητά μας. Τομείς που αναπτύσσονται μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική. Δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, χρήση των μαθηματικών, κατανόηση ενιών φυσικής. Παράδειγμα θα σας δώσω. Μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες, εξηγώντας σε κάποιο παιδί τι είναι η αδράνεια. Ή τι μπορεί να είναι η πίεση τη στιγμή που κάποιος κατεβαίνει η πίεση του νερού. Mm-hmm. Όταν το ίδιο το παιδί θα τα βιώσει όλα αυτά... Θα τα κάνει πράξη τότε... Και αυτό θα γίνει σε ένα βιωματικό εργαστήριο που εμείς το ονομάζουμε STEAM, δηλαδή Science, Technology, Engineering, τέχνη και μαθηματικά. Όταν θα φτιάξει το ίδιο ένα πείραμα φυσικής και θα δει τι ακριβώς σημαίνει η πίεση του νερού και ποια είναι τα αποτελέσματα σε ένα μπουκάλι όταν το βυθίζουμε μέσα στο νερό, ή τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα αυγό τη στιγμή που θα το έχεις πάνω σε ένα αυτοκινητάκι και θα το αφήσεις, οπότε πάνω θα επιδράσουν πολλές δυνάμεις μαζί με αυτές και η αδράνεια, τότε η γνώση πλέον έχει περάσει από το θεωρητικό κομμάτι στην κατανόηση και έχει γίνει κτήμα του για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σε επίλυση νέων προβλημάτων. Mm-hmm. Εκπαιδευτική ρομποτική. Είναι για όλους τους τύπους παιδιών. Είναι και για τα ζωηρά και για τα ήσυχα και για τα κλειστά. Επίσης, ένα παιδί πρέπει να έχει έφεση στην κατασκευή για να παρακολουθήσει την εκπαιδευτική ρομποτική. Εξαιρετικές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, η γνώση είναι για όλους. Γνωρίζουμε όλοι ζητήματα μεγάλων συνθετών, ας πούμε, για το ότι όλοι λέγανε ότι αποκλείεται αυτός να τα καταφέρει. Και έγινε ο Μπετόβεν. Όπως και πάλι έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που στην παιδική τους ηλικία είχαν δυσκολίες στο σχολείο, είτε γιατί δεν κατανοούσαν, είτε γιατί κατανοούσαν υπερβολικά κάποια πράγματα. Και ενώ όλοι θεωρούσαν ότι αυτό το παιδί δεν πρόκειται να έχει μέλλον, τελικά είναι από τους μεγαλύτερους επιστήμονες ή μεγάλους επιχειρηματίες. Οπότε, καταρχήν, ως εκπαιδευτικός θα σας απαντήσω ότι η γνώση είναι για όλα τα παιδιά. Και βέβαια και η πρόκληση του κάθε εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά και μάλιστα να στηρίξουμε, γιατί στην εκπαίδευση υπάρχει ένα πολύ ιδιόμορφο καθεστώς δικαιοσύνης. Γιατί αν φερθείς σε όλα τα παιδιά το ίδιο, απέναντί σου δεν έχεις ίδια παιδιά,
έχεις παιδιά με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν εκεί δεν υπάρχει η ευθεία δικαιοσύνη. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει ειδική προσέγγιση σε κάθε παιδί. Και το κάθε παιδί άρα θα αποδώσει με τα ταλέντα του. Πολλαπλάσια ανάλογα με τα ταλέντα που έχει, εφόσον το βοηθήσει να τα αναπτύξει. Και την ίδια στιγμή θα αντιμετωπίσει και τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν η εκπαιδευτική ρομποτική είναι για όλα τα παιδιά. Βοηθάει καταρχήν παιδιά τα οποία δεν θέλουν πολύ θεωρία, δεν θέλουν πολλά λόγια, αλλά θέλουν πράξεις να ασχοληθούν, οπότε δεν βαριούνται με τίποτα. Βοηθάει τα παιδιά που είναι τύποι που συνεργάζονται και θέλουν να, την ώρα που γράφουν να κοιτάξουν τι γράφει και ο διπλανός τους. Για μας αυτό είναι ευτύχημα. Κανένας δεν θα μπορούσε να πετύχει πράγματα αν δεν εμπνεόταν από το διπλανό του ή αν δεν συμπλήρωνε τις γνώσεις του από αυτά που λέει ο διπλανός του. Άρα από τα συμφραζόμενά σας καταλαβαίνω ότι η εκπαιδευτική ρομποτική είναι και εργαστήριο που μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά από τα οποία βρίσκονται μέσα στο φάσμα του αυτισμού, που έχουν κάποια αναπηρία, που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Είναι κατάλληλο και... Και όχι μόνο για όλα τα παιδιά, αλλά βοηθάει και ιδιαίτερα παιδιά τα οποία, όπως σας είπα, έχουν κάποια ζητήματα όσον αφορά την ευκολία στη συγκέντρωση, ή παιδιά τα οποία θέλουν να γίνεται χαμός την ώρα που μαθαίνουν. Οπότε για μας αυτό είναι θετικό. Όσο δε για αυτό που είπατε για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που ηγούνται στον χώρο της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή, που εκτός από το Διοικητικό του Συμβούλιο έχουν και μια πολύ ειδική ομάδα συμβούλων, οι οποίοι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό γιατί χρειάζονται οι μεγάλες εταιρείες θέλουν να έχουν και την διαφορετική οπτική ή αντίληψη που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί πολύ απλά λειτουργούν με διαφορετική αντίληψη. Mm-hmm. Και η άποψή τους είναι αυτή που κάνει τις εταιρείες να ξεχωρίζουν και να διαπρέπουν. Κάνουν τη διαφορά. Οπότε, αν αυτό το κάνουν τεράστιες εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας, φανταστείτε πόσο μεγάλο ευτύχημα είναι για μια τάξη ή για μια ομάδα παιδιών να αποτελείται από εντελώς διαφορετικά παιδιά μεταξύ τους. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Αυτό που κάνει η EduAct εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει κάποιος άλλος φορέας εξωτερικό που κάνει κάτι αντίστοιχο? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η EduAct είναι κομμάτι ενός μεγάλου δικτύου εκπαιδευτικών οργανισμών σε περισσότερες από 90 χώρες στον κόσμο. Πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας είναι η FIRST, For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Βοηθάει τα παιδιά στην Αμερική να προσεγγίσουν τη γνώση με εναλλακτικό τρόπο. Ήταν αυτή που ξεκίνησε και τους διαγωνισμούς First Lego League σε όλο τον κόσμο και ήταν αυτή που έχει προσπαθήσει να εμπνεύσει καταρχήν να κατανοήσουμε ότι η λύση ενός πολύ μεγάλου προβλήματος που μπορεί να αντιμετωπίζει η ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη ο καρκίνος και η λύση αυτή μπορεί να βρίσκεται στα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι είτε σε κάποια γκέτο, είτε παραμελημένα σε ένα φανάρι, είτε γενικότερα δεν έχουν πρόσβαση στη γνώση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, εμπνευστήκαμε από τους ίδιους και προσπαθούμε να το κάνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια, είναι να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να έχουν δικαίωμα στη γνώση. Και έτσι είμαστε σίγουροι ότι η κοινωνία μας θα έχει ένα πολύ καλύτερο αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και για τις υπέροχες πληροφορίες που μας δώσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην επόμενη μας συζήτηση, μαζί μας στο EmbryoLab, πρότυπη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τις συζητήσεις μας απαρτίζουν γιατροί, εμβριολόγοι, επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, με εξειδίκευση και εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στο EmbryoLab εργάζονται σκληρά για να κάνουν το όνειρο των ανθρώπων πραγματικότητα. Το όνειρο των ανθρώπων να γίνουν γονείς. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Μιχάλης Κυριακίδης, γυναικολόγος με εξειδίκευση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Καλώς ήλθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Σημερινό θέμα. Θέλω να μιλήσουμε για την ασφάλεια της τεχνητής γονιμοποίησης. Για την υγεία της μητέρας και του παιδιού, όσο αφορά την εξωματική γονιμοποίηση. Είναι ασφαλής ή, αν θέλετε, είναι περισσότερο ασφαλής τώρα η εξωματική από ό,τι ήταν στο παρελθόν?
Πράγματι, είναι ένας πολύ συχνός φόβος των ζευγαριών και των γυναικών που έρχονται εδώ πέρα κατά πόσο θα είναι ασφαλής κατά τη διαδικασία. Να πω καταρχήν ότι η εξωσωματική, γενικά η αναπαραγωγική ιατρική και η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή υπάρχει τα τελευταία 40 χρόνια. Φυσικά έχουν γίνει μεγάλα τεχνολογικά άλματα. Στην αρχή πράγματι υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποιες επιπλοκές, κάποιες παρενέργειες τόσο από τα φάρμακα και όσο και από τις ίδιες διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά πλέον η διαδικασία θεωρείται πάρα πολύ ασφαλής. Ο τρόπος θεραπείας πλέον γίνεται με ιδιαίτερα εξατομικευμένα πρωτόκολλα τα οποία μειώνουν στο ελάχιστο τις πιθανές επιπλοκές και παρενέργειες από τα φάρμακα. Άρα η εγκυμοσύνη που προέρχεται από τεχνητή γονιμοποίηση έχει τους ίδιους κινδύνους με μια εγκυμοσύνη που έχει προέλθει από φυσιολογική μέσα μιας φυσιολογικής διαδικασίας. Ναι. Εδώ έρχομαι εγώ να απαντήσω και να πω ότι μια γυναίκα η οποία δυσκολεύεται να αποκτήσει παιδιά δεν σημαίνει ότι θα δυσκολευτεί στην διαδικασία της εγκυμοσύνης. Όλες οι εγγυήσεις και όλες οι εγκυμοσύνες είναι πολύτιμες. Δεν υπάρχει πολύτιμη ή μη πολύτιμη εγκυμοσύνη. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σύλληψη δεν επηρεάζει την πορεία της εγκυμοσύνης. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο βέβαια είναι ότι μια συγκεκριμένη κατηγορία γυναικών, οι οποίες έχουν ήδη πριν την εγκυμοσύνη κάποια προβλήματα υγείας, αυτές θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με πιο ειδικό τρόπο και αυτές θα χρειαστεί να έχουν έναν ειδικό μαιευτήρα εξειδικευμένο στα συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να έχουν. Αλλά δεν έχει να κάνει με την τεχνητή γονιμοποίηση ή την εξωσωματική. Αυτό θα ίσχυε ούτως ή άλλως. Αυτό θα ίσχυε ούτως ή άλλως. Σε μια εγκυμοσύνη, σε μια φυσιολογική εγγύηση. Η υγεία της μητέρας. Ακούγονται πολλά. Μία τεχνητή γονιμοποίηση θα χρειαστεί η μητέρα να πάρει να κάνει λήψη κάποιων φαρμάκων. Και έρχομαι να ρωτήσω, μπορεί να επηρεάσει την υγεία της βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα? Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε στην εξωσωματική είναι κατά κύριο λόγο είναι φυσικές ορμόνες. Είναι ορμόνες δηλαδή που παράγει το ίδιο το σώμα της γυναίκας. Απλά εμείς τα διαχειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά είναι φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται τελευταία επίσης 30 με 40 χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο στατιστικό δείγμα γυναικών που έχουν πάρει αυτά τα φάρμακα και δεν έχουν συσχετιστεί με κάποια μορφή πάθησης, μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη. Άρα, να πω ότι δεν έχουν συνδεθεί μέχρι στιγμής με κάποια μορφή καρκίνου ή κάποια πάθηση η οποία μπορεί να δημιουργηθεί στη γυναίκα. Κάποιες παρενέργειες φυσικά θα υπάρχουν στη φάση της θεραπείας, παρενέργειες λέγοντας κάποια ήπια συμπτώματα, τα οποία βέβαια σταματάνε με το που σταματάει η θεραπεία και επανέρχεται το σώμα της γυναίκας στην αρχική του μορφή με το που βγαίνουμε από τη θεραπεία. Μάλιστα. Για την υγεία του παιδιού. Υπάρχει πιθανότητα τα παιδιά που προέρχονται από τεχνητή γονιμοποίηση να αντιμετωπίσουν κάποια παθολογικά προβλήματα μετά τη γέννησή τους? Επίσης, πολύ μεγάλη είναι η εμπειρία μας πλέον με τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί από εξωσωματική. Έχουν γεννηθεί πάνω από 7 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως από τη στιγμή που ξεκίνησε η αναπαραγωγική ιατρική. Όπως καταλαβαίνεις πάλι και εκεί το στατιστικό μας δείγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχουμε δει κάποιες μακροπρόθεσμες συνέπειες στα παιδάκια αυτά, δεν έχουμε δει κάποιες βραχυπρόθεσμες συνέπειες στα παιδάκια αυτά. Το ρίσκο ή η πιθανότητα κάποιο παιδάκι να έχει κάποιο πρόβλημα είναι η ίδια, είτε προέλθει από φυσική σύλληψη, είτε προέλθει από μέσω της εξωσωματικής. Άρα, θα το πούμε βέβαια και σε μια άλλη εκπομπή, αυτά πρόκειται για μύθους, δηλαδή δεν είναι... χρειάζεται η γυναίκα να φοβάται ότι αν θα πάρω τα φάρμακα αυτά θα βλάψω κάτι. Την υγεία μου ή ναι, θα πάθω κάτι ναι. Εγώ ή το παιδί που πιο φτιάχνει. Όχι. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένας μύθος. Είναι ένας μύθος που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο και κάνουμε και όλα σε αυτή την κουβέντα για να διαλύσουμε κάποιους μύθους. Η εξωσωματική είναι ασφαλής, δεν δημιουργεί προβλήματα, δεν επηρεάζει την γυναίκα και να πω και το πολύ απλό, δεν επηρεάζει και την καθημερινότητα της γυναίκας. Πλέον η εξωσωματική μπορεί να γίνει μέσα στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται ούτε να φύγει από τη δουλειά της, ούτε να πάρει άδεια η γυναίκα, περιλαμβάνει απλές επισκέψεις στο γιατρό και η διαδικασία είναι τόσο ασφαλής που ακόμα και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, την επόμενη μέρα μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά της. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε απορίες ή ερωτήσεις, μπορείτε να επισκεφτείτε τα social media της εκπομπής και θα είμαστε εκεί για σας.